Ήδη από το κεντρικό δελτίο της ΕΡΤ1 παρουσιάσαμε την ελληνοκυπριακή παραγωγή, φυγαδεύοντας τον Χέντριξ, η οποία μάλιστα απέσπασε το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας στο φεστιβάλ της Τραϊμπέκα. Το θέμα της ταινίας, δηλαδή ότι κανένας Τούρκος ή Κύπριος δεν έχει το δικαίωμα να περάσει κατοικίδι από το ένα μέρος στο άλλο, διασκέδασε αλλά και προβλημάτισε. Ο Αλέξανδρος Λιζάρδος συνάντησε τους συντελεστές στο κόκκινο χάλι και εξασφάλισε δηλώσεις. Συγγνώμη. Όχι, δεν το θέλω εδώ. Δεν δείχνεις διαβατήριο, δάμε. Ο σύλλος. Πού πάει με το σύλλος? Είμαστε στο φεστιβάλ της Τραϊπέκα. Είχαμε την παγκόσμια πρεμιέρα την Παρασκευή, 20 του Απρίλη. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ θετικές και στην πρεμιέρα και στην χθεσινή προβολή και σήμερα. Ο κόσμος, νομίζω, αγκάγιασε την ταινία. Είχαμε καλές κριτικές και από το και από διάφορα περιοδικά, από το Screen Daily έγραψε μια πάρα πολύ καλή κριτική. I've been involved with this project from the very beginning, actually from when the idea was born, when Maya started writing the script. So it's a very collaborative project, and what I found particularly, and what I still find particularly interesting, is how it approaches the Cyprus problem from different viewpoints, from different parties. It's nice. I like the audience, and I like here. I like New York, and I think that's it. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη στο Tribeca Festival. Μας έχουν αποδεχθεί πολύ όμορφα. Προχθές είδαμε για πρώτη φορά τελειωμένη την ταινία. Είμαστε ενθουσιασμένοι για το αποτέλεσμα και ευχόμαστε να αρέσει πολύ και στον κόσμο. Μ' άρεσε πολύ η προβολή, μ' άρεσε ο κόσμος. Δηλαδή, μ' άρεσε να δω πώς αισθάνεται ο κόσμος όταν βλέπει την ταινία. Και εντάξει, τους άρεσε, είχα την εντύπωση ότι τους άρεσε και χτύπησαν αρκετά παλαμάκια, γελάσανε στις κατάλληλες στιγμές. Από το φεστιβάλ της Τραϊμπέκα, για την ΕΡΤ, Αλέξανδρος Ρωμανός Λιζάρδος. Και εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ακολουθούν οι αθλητικές ειδήσεις με την Άρια Γάτσα και οι τελευταίες ειδήσεις της ημέρας στο δελτίο μας στις 11 στην ΕΡΤ2 με την Ελένη Χρονά. Κυρίες και κύριοι, καλό σας βράδυ.